πρόσφυγμα τους, συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον στην Πελοπόννησο, όπου πολλά σκουπίδια καταλήγουν σε ανεξέλεκτες προτερές σήμερα, όπου πάρα πολλοί Δήμοι κινδυνεύουν, ήδη έχουν βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα της επεξεργασίας των ατολμάτων τους και της διάθεσής τους. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί για πολλά χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί επιτέλους η μεταβατική προσωρινή, όπως λέγεται, διαχείριση. Ακούσατε σοβαρότητες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ώρα να απομυθοποιήσουμε το γεγονός ότι η προσωρινή διαχείριση μπορεί να γίνει. Προσωρινή διαχείριση μπορεί να γίνει, αυτό αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα, αρκεί να συντρέχουν δύο βασικές παράμετρες. Πρώτη παράμετρος είναι, επιτέλους, να αποφασίσει η ιερωτική περιφέρεια αν είναι ή αν δεν είναι αρμόδια για αυτή τη διαχείριση. Να αποφασίσει δηλαδή για το αν το σωστό είναι αυτό που δημοσίευσε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Παϊλίου, λίγες μέρες πριν, on camera, ότι δηλαδή είναι αρμόδιος για τη διαχείριση ή την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων, ή αυτό που ανακοίνωσε γραπτός ο Περιφερειάρχης Πέτρος Στατούλης χθες σε δελτίο τύπου με αφορμή δικαστική απόφαση. Αυτή είναι η πρώτη παράμετρος που πρέπει να αποσαφινιστεί. Τι συμβαίνει εδώ? Ξεκάθαρα αρμόδιοι είναι οι Δήμοι πλέον για αυτή τη διαχείριση. Το δεύτερο που πρέπει να συμβεί είναι να απομυθοποιήσουμε το γεγονός πια ότι αποκεντρωμένη μεταβατική διαχείριση δεν σημαίνει μία μονάδα ένα Δήμο, δεν σημαίνει ούτε μεγάλη ούτε μικρές μονάδες. Σημαίνει διαδημοτικές συνεργασίες, ανάπτυξη τέτοιων υποδομών, ώστε το πρόβλημα να πάψει να είναι οξύ. Να πάψει να είναι οξύ αύριο. Να πάψει να είναι οξύ την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα. Αυτό ως γεγονός τι κάνει? Δίνει τον πολιτικό χρόνο σε όλες τις αρχές, δηλαδή στους Δήμους και στο ΦΟΣΔΑ, για να μπορέσουν να επιλέξουν στο σωστό πλαίσιο, με τα σωστά δεδομένα, με τους νόμους και ορθούς τρόπους, τη λύση για την οριστική διαχείριση των απορριμμάτων τους. Ο χρόνος χρειάζεται λοιπόν και είναι τεράστιο λάθος να κάνουμε τις ενέργειες που κάνουμε υποπίεση. Αυτή η πίεση οφείλεται ξεκάθαρα σε επιλογές της κυβέρνησης και της ερευνητής περιφέρειας. Υλοποιείται καθημερινά με εμπόδια και δυσκολίες που μπαίνουν σε όσους προσπαθούν να επιχειρήσουν αυτή την προσωρινή μεταβατική διαχείριση. Εδώ λοιπόν, εδώ έρχεται λοιπόν και ταιριάζει απόλυτα η απόφαση που πάρθηκε στην περασμένη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ, η απόφαση να φτιάξουμε ένα ισχυρό ΦΟΔΣΑ το οποίο να μπορεί να παίξει ρόλο στις αδειοδοτήσεις και στις εγκαταστάσεις καταρχήν της προσωρινής διαχείρισης. Επιμένω ιδιαίτερα στην προσωρινή διαχείριση, γιατί όπως είπα, είναι το διαβατήριο προς μια σωστή λύση για την οριστική διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί δεν πρέπει η πίεση του περιβάλλοντος, η πίεση των προστήμων και η πίεση του χρόνου να μας οδηγήσει σε ασφαλμένες αποφάσεις, οι οποίες τι θα κάνουν, αυτό που ακούσατε νωρίτερα. Να επιβαίνουν υπέρμετρα τη τσέπη των ήδη δοκιμαζόμενων δημοτών μας για πάρα πολλά χρόνια από σήμερα. Δεν είναι αυτή η λύση. Αυτή η λύση στηρίζεται σε λάθος δεδομένα, σε λάθος στρατηγικές, σε λάθος παραδοχές, οι οποίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με σωστά δεδομένα, με σωστές παραδοχές και σωστές διαδικασίες. Χρόνος ικανός για να δώσει αυτή τη δυνατότητα είναι ο χρόνος που θα κερδίσουμε από την αποκεντρωμένη διαχείριση. Πρέπει να πάψουν λοιπόν Δήμοι της περιφέρειας Πελοποννήσου υπό τον φόβο ή υπό την πίεση ή υπό την άρνηση να πληρώσουν το κόστος της προσωρινής διαχείρισης, να μένουν με χωματερές, ελπίζοντας στη μεγάλη λύση που θα δώσει η μεγάλη εταιρεία. Δεν υπάρχει μεγάλη εταιρεία που θα δώσει την αυτόματη μεγάλη λύση. Χρειάζεται χρόνος. Η αποκεντρωμένη διαχείριση είναι η λύση. Ευχαριστώ. Δεν πάτε λίγο στο τέτοιο. Σαν μικρό παλιό κύριο.